Πίσω εδώ κυρίε και κύριοι, η Έλληνα Λάσκερη μαζί μα, κύριο δεν θα έρχεται. Να δούμε, θα κρατάει καλάθι ο Πρωθυπουργό και τι θα έχει μέσα. Θα κρατάει καλάθι, θα κρατάει καλάθι, θα έχει πάρα πολλά προσωρινά μέτρα. 10 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται μέχρι το τέλο του έτου η ρευστότητα που θα ρίξει το οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνηση στην οικονομία για την αναστήλωσή τη. Και από εκεί και πέρα περνάμε σε κάποια προσωρινά μέτρα με πιθανότητε μονιμοποίηση, βλέποντα και κάνοντα. Όπω. Σε πρώτο πλάνο, η μείωση του κόστου εργασία, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και μείωση τη εισφορά αλληλεγγύη. Θα έχει προαναγ ο Πρωθυπουργό, περιμένουμε συγκεκριμένε ανακοινώσει. Φορολογικέ ελαφρύνσει. Ο ένφια μα τον χρωστάει η κυβέρνηση από το 2020. Ήταν να γίνει προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και να ανοίξει ο δρόμο για μείωση του ένφια περαιτέρω. Αυτό περιμένουμε ότι θα γίνει το 2021. Όπω περιμένουμε ότι και κάποια από τα προσωρινά μέτρα, όπω για παράδειγμα ο ΦΠΑ ή η προκαταβολή φόρου, θα επαναληφθούν και θα, θα πάνε θέλουμε. παραπέρα. Ο Πρωθυπουργό σια θα ανοίξει και το πουγγί των αναδρομικών για του συνταξιούχου. Εδώ είναι 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ που θα Πολύ γρήγορα στην οικονομία. Σε ένα εκατομμύριο συνταξιούχου στι τσέπε του είναι 900 εκατομμύρια για τον ιδιωτικό τομέα και άλλα 500 εκατομμύρια για το δημόσιο τομέα. Μάλιστα. Τώρα είχαμε στοιχεία για την ύφεση σήμερα στην Ευρωζώνη. Τι δείχνουν, Δείχνουν ότι μάλλον τα χειρότερα έχουν περάσει. 14,7% η ύφεση στην Ευρωζώνη, λίγο καλύτερα από το 15 των αρχικών εκτιμήσεων. Από 16,3% έω 22,1% στι χώρε του Νότου, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Mm -hmm. Η Ελλάδα λίγο χαμηλότερα στο 15,2% και μια καλή εκτίμηση από την Εθνική Τράπεζα ότι γυρνάμε σελίδα και το τρίτο τρίμηνο του έτου πάμε σε ανάκαμψη στην Ελλάδα κοντά στο 5%. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλληνα.